Καλημέρα, καλώς ήρθες. Είμαστε για ακόμη μια φορά μέσα στο αυτοκίνητο για να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο για μια πολύ ωραία παρομοίωση. Για να δούμε πού πρέπει να εστιάζουμε. Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεραπών Φάκας, προσδεστής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα πάρουμε μαθήματα οδήγησης. Είτε ξέρεις να οδηγάς είτε όχι, σίγουρα έχεις βρεθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και την ώρα που οδηγάει, που προχωράει το αυτοκίνητο, έχεις παρατηρήσει τι κάνει ο οδηγός. Κάνει κάτι περίεργο. Αντί να κοιτάει δεξιά ή αριστερά, κοιτάει ευθεία. Κοιτάει κατά κύριο λόγο ευθεία και πολύ 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 λίγο χρόνο δεξιά-αριστερά όταν θέλει να περάσει κάποια διασταύρωση, όταν θέλει να κάνει κάποια προσπέραση. Τι σημαίνει αυτό όμως, γιατί αυτό να μας νοιάζει, γιατί αυτό έρχεται σε κόντρα με αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς. Τι κάνουμε δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς, εστιάζουμε περισσότερο στο που βρισκόμαστε τώρα, στο τι προβλήματα έχουμε τώρα, στο τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, παρά εκεί που θέλουμε να πάμε. Αντί να κοιτάμε μπροστά όπως κάνουμε κανονικά την ώρα που οδηγάμε, κοιτάμε εκεί που θέλουμε να πάμε, όχι εκεί που βρισκόμαστε. Εμείς στην πραγματικότητα στη ζωή μας είμαστε κολλημένοι και έτσι οδηγούμε. Κοιτάμε είτε δεξιά, είτε συγγνώμη αριστερά, είτε δεξιά. Πώς να πας εκεί που θέλεις, πώς να φτάσεις εκεί που θέλεις, αν δεν κοιτάς το στόχο σου, αν δεν κοιτάς που θέλεις να πας, αν είσαι κολλημένος στο σήμερα. Πάρε λοιπόν παράδειγμα από το αυτοκίνητο, πάρε λοιπόν παράδειγμα από τον τρόπο που οδηγάει κάποιος, είτε ξέρεις να οδηγάς είτε όχι, και να στοχεύεις κατά κύριο λόγο, να εστιάζεις κατά κύριο λόγο στο στόχο σου, να επιστρέφεις στο σήμερα για να ελέγχεις ότι πας καλά και ότι δεν θα χτυπήσεις πουθενά, αλλά η κύρια προσοχή σου να είναι εστιασμένη στο αύριο. Αυτή είναι να είναι εστιασμένη εκεί που θέλεις να πας. Εκεί που θέλεις να καταλήξεις, στον ιδανικό σου εαυτό. Αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα, αυτό είναι το μήνυμά μας. Κοίταξε και εστίασε εκεί που θες να πας και όχι εδώ που βρίσκεσαι τώρα. Αν είσαι ακόμη μέσα στο βίντεο και κοιτάς είτε τώρα είτε μετά, σημαίνει ότι επιθυμείς και εσύ να κάνεις κάποιες αλλαγές στη ζωή σου. Κάτι προσδοκάς, κάτι ονειρεύεσαι, γι' αυτό είσαι εδώ μαζί μου. Αν λοιπόν θέλεις να δουλέψεις μαζί μου προκειμένου να σε βοηθήσω να βελτιώσεις το μυς της ζωής σου εφαρμόζοντας νέα εργαλεία, τότε είμαι πάντα δίπλα σου και μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχουμε ένα Σαββατοκύριακο υπέροχο, αν και συνεφιασμένο, δεν μασάμε, θα έρθει το καλοκαίρι που θα πάει. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.